Και μην ξεχνάτε και η Λάρισα έχει ένα καλό σύνολο. Δεν έχουμε μιλήσει, όχι ξεχνώντας την ΑΕΛ. Θα μιλήσουμε και για την ΑΕΛ, αλλά απλά ετοιμάζουμε. Εγώ νομίζω ότι θα δούμε. Έναν πολύ γνωστό σας κύριο, θα το πούμε. Θα δούμε ένα πολύ καλό ματς και εύχομαι να είναι και με γκολ μέσα για να το χαρεί ο κόσμος. Γιατί το ποδόσφαιρο αυτό είναι, να μπαίνουν και γκολ και να το ευχαριστιέται ο κόσμος. Γιατί και η Λάρισα δεν κλείνεται πίσω, θα έρθει να παίξει μπάλα. Και το έχει δείξει και τα τελευταία παιχνίδια. Όπου πηγαίνει και ο Ζωζέ, πάει, σκοράρει και παίζει μπάλα. Και ό,τι βγει. Και μην ξεχνάμε, ο φίλος μου ο Αλέξης πάντα έχει κάνει καλό σύνολο. Για τον Κούγια μιλάω. Ναι, αλλά ο Γρηγορίου φτιάχνει την ομάδα. Εντάξει, εννοείται. Εντάξει, όλο το σκηνικό έλειπε όμως στο. Αντιλαμβάνομαι. Τη λέτε απλά για να μην αδικήσουμε και τη δουλειά που κάνει ο Μιχαλής. Εννοείται. Ένα πολύ καλό προπονητή και πολύ καλό κύριο. Και όπου πήγε και πάει. Κάνει δουλίτσα. Πολύ καλή δουλειά. Έγραφε νωρίτερα ότι η ΑΕΛ έχει τον δικό της τρόπο να γυρίζει τα εκτός έδρας παιχνίδια της. Τα τελευταία 4 δέχθηκε πρώτη γκολ η ΑΕΛ, αλλά ιτήθηκε μόλις σε ένα από αυτά. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για την ΑΕΛ. Πολύ έμπειρη αμυντική γραμμή, αυτή η τριάδα. Εγώ βλέπω το φίλο μου το Μόρα που στα 38-39. Σαν το παλιό καλό. Είναι πρώτος παίκτης μέσα στο γήπεδο, μπράβο του. Και από εκεί πέρα, όπως λες, αυτός τους καθοδηγεί μέσα στο γήπεδο, τους μιλάει. Είναι, πιστεύω, δεύτερος προπονητής, τουλάχιστον στην αμυντική διάταξη της ομάδος. Το δείχνει κάθε Κυριακή, προχθές είδα και σκόραρε κιόλας μέσα στο Αγρίνιο. Σας είπα, η Λάρισα είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή έχει καλό σύνολο. Εγώ έτσι τη βλέπω, που την είδα 2-3 παιχνίδια. Έχει πολύ καλό σύνολο, όλες οι γραμμές δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Βγαίνουν, παίζουν μπάλα, δεν φοβούνται τίποτα μέσα έξω. Και αυτό που με έκανε μεγάλη εντύπωση, που νομίζω όλο τον κόσμο, όταν χάνεις μες στον Άρη, αυτή τη στιγμή που ο Άρης έχει μια πολύ καλή ομάδα, αυτή τη στιγμή χάνεις 2-0 και κερδίζεις 2-3. Εντάξει, εκεί λες, εδώ κάτι γίνεται.